Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Βεβαίως. Να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Αλλά θα μιλήσουμε με τη γλώσσα των αριθμών. Θα μιλήσουμε για την ακρίβεια. Λοιπόν, ιστορία της ζωής. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, δηλαδή του εφοδιασμού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Χαρά μας είναι και γιατί, ξέρετε, η ακρίβεια τώρα, κύριε Κανακαράκη, καίει τον κόσμο. Είναι το καθημερινό θέμα που τον απασχολεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω τώρα τελευταίο ότι αυτό που απασχολεί, όπως το είπατε, σημαντικά, πέρα από τα καιρικά φαινόμενα που βλέπουμε καθημερινά, νομίζω πως είναι η ακρίβεια, όντως. Πραγματικά. Που έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή των καταναλωτών. Μας έχει κάνει να κλειστούμε στα σπίτια μας, μας έχει κάνει να αλλάξουμε τις αγοραστικές μας συνήθειες, σωστά. Μας έχει κάνει, ναι, και ειδικά έγινε και μια τελευταία έρευνα που έχει γίνει από τον ΙΕΛΚΑ, που είναι ένας επίσημος οργανισμός, σε ένα δείγμα 1.000 ανθρώπων που έγινε τον Νοέμβριο του 2023 και μάλιστα συγκρίνει την κατάσταση με τον ίδιο χρόνο, τον Γενάρη του 2023, όπου πραγματικά βλέπουμε ότι είναι ξεκάθαρη πλέον η αλλαγή των καταναλωτικών τάσεων και εδώ διαφαίνεται ότι πλέον φεύγουμε από τον ψυχολογικό παράγοντα και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ψωνίζουν όλο και λιγότερα, ακόμα και βασικά, ακόμα και είδη πρώτης ανάγκης και κατά δεύτερον πώς θα διαχειρίζονται πλέον τα χρήματά τους. Ναι. Δηλαδή παρατηρούμε, αξίζει να πω από την έρευνα, αν έχω το χρόνο, ότι το 75% του κοινού έχει καταρχήν, το βλέπουμε και στην καρτέλα, ναι, έχει μειώσει, έχει ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης, όπως διακοπές, όπως η προσέλευση των ανθρώπων αυτών στην εστίαση, δηλαδή σε ταβέρνες, σε εστιατόρια, γιατί ακριβώς δεν έχει πλέον διαθέσιμο εισόδημα. Αξίζει όμως να πούμε ότι βλέπουμε ότι το 48% πραγματικά αλλάζει μέχρι καταργείται δηλαδή το προσωπικό κριτήριο της επιλογής ενός προϊόντος που μας αρέσει και πάμε σε ένα προϊόν το οποίο είναι οικονομικότερο, γιατί αυτό χωράει στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αφησιάζουμε το γούστο και το τι μας αρέσει. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά. Δεν λέω για την αναβολή εργασιών, συντήρησης και επισκευής, που και σε αυτό βρίσκεται σε ένα 52%. Δηλαδή, βλέπουμε ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να κάνουν το ετήσιο ή το εξαμηνείο σέρβις στο όχημά τους και δεν το κάνουν λόγω του ότι ή το καθυστερούν να το κάνουν, το αναβάλουν. Και επίσης, για μένα πολύ σημαντικό είναι ότι ένα 15% προσπαθεί να βρει δεύτερη εργασία. Δηλαδή, βλέπουμε ακόμα και στην Κρήτη το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, γιατί η έρευνα έχει πιάσει το δείγμα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται και πάνε να βρουν και μία δεύτερη δουλειά, προκειμένου να βγάλουν τις ανάγκες. Αφού έτσι κι αλλιώς, από ό,τι βλέπουμε από τις έρευνες, 19 μέρες όλες και όλες έχουμε με τους μισθούς και μετά τις υπόλοιπες μέρες. Αέρα! Αέρα! Ναι. Πραγματικά βλέπουμε μεγάλες αλλαγές και επίσης βλέπουμε ότι πλέον αρχίζει και παίρνει και μερίδιο πλέον και το μη επώνυμο προϊόν. Δηλαδή και το private label που λέμε εμείς στην γλώσσα μας. Δηλαδή το προϊόν... Δεν του δίναμε πολύ μεγάλη σημασία τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, αλλά προσέξτε να δείτε. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αν πάμε στην Πορτογαλία, αν πάμε στη Γαλλία, αυτό το διαχωρισμό τον κάναμε εμείς σαν Έλληνες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει άλλο. Όχι, δεν υπήρχε αυτό το. Δηλαδή και στη Γερμανία θα πάμε και στη Μεγάλη Βρετανία θα πάμε. Και σε χώρες της Ευρώπης, αλλά πιστεύω και στην Αμερική, δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση στην έρευνα είναι ότι πλέον οι Έλληνες χρησιμοποιούν τις αποταμιεύσεις τους για να ζήσουν, πολύ σημαντικό, και είναι ένα ποσοστό 28%, έναντι 24% που είχαμε το Γενάρη του 2023, του ίδιου έτους, και θεωρώ ότι και τους δύο πρώτους μήνες, Γενάρη και Φλεβάρη, θα ενταθεί ακόμα πιο πολύ, θεωρώ, αυτή η παράμετρος. Και ένα πολύ σημαντικό και το επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά, στη τελευταία έρευνα που έχει γίνει, πλέον μεταφέρεται σε ένα άλλο παιχνίδι, να το πω έτσι, η καταναλωτική πίστη. Δηλαδή παρατηρούμε ότι πλέον οι Έλληνες δανείζονται. Ανοίγουν περισσότερες πιστωτικές κάρτες, κοιτάνε από την φάση, αν θέλετε, των εκτόσεων, το παιχνίδι των εκτόσεων, πάμε πλέον στο παιχνίδι των δόσεων και στα ηλεκτρονικά τευτέρια. Τι σημαίνει ηλεκτρονικά τευτέρια, όπως είναι και στα σούπερ μάρκετ, σημαίνει ότι προσπαθούμε να δανειστούμε, δεν έχουμε χρήματα, προκειμένου να πάρουμε ήδη καθημερινής ανάγκης ή, αν θέλετε, να καλύψουμε έξοδα όπως τα καθημερινά, όπως φροντιστήρια των παιδιών, όσοι έχουν παιδιά. Άρα να βιώνει το παραδοσιακό τευτέρι, αλλά με ηλεκτρονικό πλέον τρόπο. Μπράβο. Αυτή η αλλαγή, και μάλιστα είναι
Θα δώσω ένα σημαντικό, μια σημαντική, αν θέλετε, σημασία σε αυτή την παράμετρο, διότι δεν το έχουμε ξαναζήσει ακόμα και στην περίοδο του κορονοϊού. Δεν είχαμε ζήσει, που ήμασταν πολύ εγκλωβισμένοι και δεν είχαμε και εισοδήματα. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο η κρίση έχει πιάσει πλέον την ελληνική οικογένεια. Και συγγνώμη που θα το πω για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει πιάσει μόνο την ελληνική οικογένεια, έχει πιάσει την ευρωπαϊκή οικογένεια, για να μην πω την παγκόσμια οικογένεια. Γιατί ήδη βλέπετε και τι σημαίνει και στις υπόλοιπες χώρες, ήδη ξεκινάνε τα μπλόκα, ξεκινάνε οι διαμαρτυρίες. Βλέπουμε φαινόμενα που βλέπαμε στην Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αρχίζουν και βιώνονται τώρα στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις εικόνες, ναι, και με τα τρακτέρ και τα λοιπά στην Ευρώπη δεν τις είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Ζορίζονται δηλαδή και οι Ευρωπαίοι. Ζορίζονται και επειδή μιλάω και με συναδέλφους, γιατί τα αντίστοιχα σωματεία υπάρχουν και στις υπόλοιπες χώρες και ειδικά με τη Γερμανία που μιλάω, τη Γαλλία και την Πορτογαλία που έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και ως Ινστιτούτο εδώ στην Κρήτη, θεωρείται ότι η κατάσταση έχει εξαντληθεί και πάνε σε άλλα όρια. Όρια που βλέπαμε εμείς παλαιότερα. Πλέον στην Ελλάδα δεν τα συναντάμε αυτά. Πλέον έχουμε κορεστεί, έχουμε ενδυναμωθεί με όλες αυτές τις τελευταίες κρίσεις που έχει περάσει από το 2012-2011 που ήρθε η κρίση στην χώρα μας. Νομίζω ότι είναι αυτό το βρεγμένος, δεν τη φοβάται τη βροχή. Ναι. Το 2009 είμαστε σε ένα μαγκανοπήγαδο, ναι, όλοι μας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και θεωρώ ότι πλέον έχουμε πλέον συνηθίσει και μάλιστα παρατηρώ τελευταία και είναι ένα αξιοσημείωτο και αυτή παράμετρος είναι και ενδιαφέρον, είναι ότι πλέον έχει εξαφανιστεί αυτή, αν θέλετε, η κακή ψυχολογία, η επιφυλακτικότητα. Mm-hmm. Πλέον βλέπουμε τους ανθρώπους και κάνουν ένα πολύ καλό δυνατό προϋπολογισμό. Όπως είπα και προηγουμένως, καταφεύγουν στα τραπεζικά ιδρύματα και προσπαθούν να δανειστούν χρήματα προκειμένου να περάσουν τις βασικές τους ανάγκες. Ένα ζητούμενο βέβαια είναι το τι μελιγενέστη, γιατί αυτό με το δανεισμό και τις κάρτες ανεξέλεκτα το είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Ναι, το θέμα είναι τώρα εκεί, όπως το πάτε και χαίρομαι για την παρατήρησή σας. Το θέμα είναι και μια οδηγία, μια και είμαστε δημόσια, θα ήθελα να δώσω στους κατανοητές να προσέχουν και το όριο της πιστωτικής τράπεζας, αλλά αν το πληρώνουν και στη δόση τους, δεν θα έχουν αυτούς την επιβάρηση στο τόκο που θα είχαν αν δεν πλήρωναν τη δόση έτσι όπως έπρεπε. Και επίσης, τώρα πλέον πολλές επιχειρήσεις έχουν μπει στο, να πω και ένα πάρα πολύ ευχάριστο, έχουν μπει στο πλαίσιο στο να δίνουν άτοκες πλέον δόσεις, άρα αν πληρώνεις σωστά την κάρτα σου, τότε δεν έχεις καμία επιβάρηση ως προϋπολογισμό και ως επιπλέον τους στόκους που λέμε στην... Και είναι πολύ καλό να μαζεύεις λίγο το χρήμα, γιατί το χρήμα πλέον δεν υπάρχει. Κύριε Κανακαράκη, θα μας δώσετε και μια εικόνα έτσι λίγο συγκεντρωτικά, συνοπτικά, τι γίνεται με τις ανατιμήσεις, υποτιμήσεις των προϊόντων τώρα και που βαδίζουμε. Καταρχήν έχω να σας πω μια καινούργια είδηση, η οποία έφτασε σήμερα το πρωί και στην επαγγελματική μου ιδιότητα, γιατί όπως ξέρετε συσχετίζομαι και με τα σούπερ μάρκετ επαγγελματικά, αλλά και με την προσωπική μου ιδιότητα. Να σας πω ότι πάρα πολλές εταιρείες, θα ξεκινήσω αν θέλετε πρώτα από τα θετικά, πάρα πολλές εταιρείες, και έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις αιτίες, έχουν ανακαλέσει όλες τις ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μάλιστα μια εταιρεία σοκολάτας πάρα πολύ γνωστή, ενώ θα επέβαλε ανατιμήσεις πάνω από 5 και 6%, πλέον επιβάλλει μόνο 3% σε επαγγελματικές συσκευασίες. Επίσης, μια εταιρεία πολυεθνική, η οποία θα είχε και είχα πει και σε άλλα μέσα τις προηγούμενες ημέρες και βγαίνω τώρα μη πραγματικό σε αυτά που είπα, αλλά υπάρχει τώρα η δικαιολογία. Μια μεγάλη εταιρεία σε αφρόλουτρα και σε είδη προσωπικής περιποίησης και για άντρες και για γυναίκες, ενώ είχε πει ότι θα ανατιμήσει περίπου στο 5%, ανακαλείται αυτή η ανατίμηση, το ευχάριστο είναι αυτό. Και βέβαια θα δούμε και υποτιμήσεις, όπως σε κάποια ορισμένα ψωμάκια του τόστ περίπου στο μείον 5%, σε κάποια κατεψυγμένα ψαρικά όπως γλαύκος, γλώσσα φιλέτο, σε φέτες περίπου στο 13 με 14% μείον. Να πούμε και αυτά. Να πούμε Βρίστε, και αυτά. Μας έχει και να δώσουμε. Και ευχάριστα. Να δώσουμε. Γαλακτοκομικά. Να δώσουμε. Στα γαλακτομικά υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες, ειδικά συσκευασμένες φέτες περίπου στα 200 γραμμάρια, θα δούμε μια ανατίμηση περίπου στο 4%. Αντιθέτως, από μια άλλη εταιρεία
που δεν έχει επηρεαστεί, να το πω έτσι, από καιρικές συνθήκες, για να μην πω γεωγραφική πρόληψη, γιατί θα το καταλάβει. Ναι, και δεν θέλω να δώσω στίγμα ποια εταιρεία είναι αυτή. Αντίθετα, άλλη εταιρεία, πάλι ελληνική εταιρεία, θα δώσει υποτίμηση μείον 3% στα αντίστοιχα προϊόντα. Τώρα, άρα έχουμε και αρκετές υποτιμήσεις. Έχουμε. Εμείς δεν το φανταζόμασταν. Ναι, αλλά, εντάξει. Νομίζαμε ότι μόνο στην Ανίουσα. Ναι, μόνο στην Ανίουσα. Έχουμε υποτιμήσεις. Εντάξει, δεν θα έλεγα αρκετές, αλλά έχουμε υποτιμήσεις. Έχουμε αντίστοιχα όμως και αυξήσεις. Πάμε και στα δυσάρεστα. Ναι, θα τα πούμε και αυτά. Περίπου σε μπύρα η οποία είναι από το εξωτερικό, περίπου στο 3%. Είναι πολύ γνωστή η συγκεκριμένη μπύρα. Στα προϊόντα τουρσί που θα μας ενδιαφέρει και στο χαλβά θα έχουμε ένα 4%. Φυσικά, βέβαια, καλά το λέτε. Ναι, ανατίμηση. Σε κάποιες φουγγαράκια κουζίνες περίπου στο 4% και στο βακαλάο περίπου στο 3% και στη τσιπούρα περίπου στο 9%. Αυτές είναι τιμές που έχουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ όμως, αν θέλετε να σας δώσω και το κλίμα για τις επόμενες μέρες. Ναι, και για να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ότι δεν θα έχουμε. Οι ανατιμήσεις που είχαμε στα δύο τελευταία χρόνια, θυμίζω στους τηλεθεατές ότι οι ανατιμήσεις ξεκινήσανε τον Αύγουστο του 2021 σε ένταση και μέγεθος, δηλαδή σε διψήφια νούμερα, και βλέπαμε, όταν λέω μέγεθος και ένταση, εννοώ ότι βλέπαμε ένα προϊόν μέσα σε 6 μήνες να παίρνει 3 φορές ανατίμηση. Mm-hmm. Πλέον αυτό δεν θα το δούμε το 2024. Για το επόμενο όμως χρονικό διάστημα δεν περιμένω πολλά σημαντικά πράγματα, γιατί έχουν αυξηθεί τα ενίκια. Ήδη τα καύσιμα τσίμπησαν, έφτασε στο 1,85 σήμερα η βενζίνα που την είχαμε συνηθίσει στο 1,80. Uh-huh. Θεωρώ όμως ότι αν αυξηθούν, και τελειώνω και ολοκληρώνω με αυτό, οι ελέγχοι στην αγορά, δηλαδή τα περιθώρια κέρδους των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό στο εσωτερικό, όπου έκανε η κυβέρνηση μια προσπάθεια, αλλά όχι μια προσπάθεια πάμε σε μια εταιρεία που έχει 3.000 προϊόντα, ναι, και πάμε μόνο στα 100 προϊόντα, να πάμε και στα υπόλοιπα προϊόντα. Και θα έπρεπε αυτό να μην είναι μια επιλογή, αυτές οι ελέγχοι να μην είναι μια επιλογή ενός υπουργού ή μιας εκάστοτε κυβέρνησης. Πρέπει να θεσμοθετηθεί αυτός ο έλεγχος και να συνεχίσει να υπάρχει στην αγορά, έτσι ώστε να προστατευτεί το εμπόριο και να απαλληθεί, αν θέλετε, η ακρίβεια από την οικονομία γενικότερα. Λοιπόν, νομίζω μας δώσατε μια πλήρη, μια σφαιρική εικόνα του τι γίνεται στην αγορά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ. Το τουρσί κρατάει, ο βακαλάος κρατάνε, έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης. Έχουν ό,τι είναι αλμυρό ή ό,τι είναι σε ζάχαρη, να ξέρετε, έχουν μεγάλες ημερομηνίες συντήρησης, μεγάλες δηλαδή εποχικότητες συντήρησή τους. Προλαβαίνουμε. Ναι, προλαβαίνουμε. Ναι, γιατί οι ανατιμήσεις θα έρθουν όχι τώρα άμεσα, θα έρθουν τις επόμενες 10-20 μέρες. Άρα, αν κάποιος θέλει να αποθεματοποιήσει μια κοινική σαρακοστή, μπορεί άνετα να το πράξει. Μόνο εδώ στην Κρήτη σήμερα. Ορίστε. Μόνο εδώ. Και πρακτικές συμβουλές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά.